Είχα μια σύσκεψη στο έργο για το κλασικό θέμα, τον δρόμο. Πού βρίσκεται και αν είχατε εξέλιξη. Ήταν μια σύσκεψη αυτή που έγινε προχθές τη Δευτέρα, 10 του μηνός Φεβρουαρίου, σε συνέχεια της πρώτης συσκέψης που έλαβε χώρα στις 3 Φεβρουαρίου, στην οποία δεύτερη αυτή προχθές της 10ης Φεβρουαρίου ήταν παρόν ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Κωνσταντόπουλος της Εγνατίας Οδός ΑΕ και υπεύθυνος όλων των υπηρεσιών. Παρόν ο κ. Περιφερειάρχης, εγώ, ο κ. Σάμπας, ο κ. Βόσδου. Στη σύσκεψη αυτή, διότι αποφασίστηκε σχεδόν οριστικά και αμετάκλητα η όδευση της χάραξης στο κομμάτι διασταύρωση ξινού νερού, διασταύρωση αμοχωρίου. Το κομμάτι που διέρχεται μέσα από τα ορυχεία της Βέβης. Στην προηγούμενη σύσκεψη που είχε λάβει χώρα μία εβδομάδα πριν, της 3ης Φεβρουαρίου, μας είχε προταθεί από δύο υψηλόβαθμα στελέχη της Εγνατίας που είχαν έρθει μια νέα όδευση, η οποία να είναι παράλληλη με την υπάρχουσα, παράλληλα δηλαδή με την υπάρχουσα όδευση μεταξύ διασταύρωση Βέβης κάτω Βέβη και τις σιδηροδρομικές γραμμές. Επειδή ήταν μια καινούργια για την οποία δεν υπήρχαν ούτε καν μελέτες. Χρειάζεται πολλά έργα σε ό,τι αφορά παροτριώσεις επιτάξεις. Εκτιμήθηκε από όλους. Η άποψή μας ήταν ότι θα είναι πιο χρονοβόρα και ίσως να καθυστερήσουμε περισσότερο. Βέβαια, έχει το θετικό ότι ήταν στον κάμπο, δεν διήρχεται η οδός μέσα από εκτάσεις στο ύψος του Βαρθολομαίου και Φλαμπούρου δασικές εκτάσεις, ούτε μέσα από τον κύριο όγκο των ορυχείων, τις αποθέσεις μάλλον των ορυχείων, διότι και εκεί που σήμερα είναι η υπάρχουσα όδευση, είναι ο χώρος χαρακτηρισμένος ως ορυχείο. Μετά από αυτή τη σύσκεψη, σχεδόν οριστικοποιήθηκε και οδεύουμε για την περαιτέρω επίσπευση των εργασιών για το παλιά χάραξη, όπως ήταν ξινό νερό, νότιες αποθέσεις του ρηχείου Βέβης για να βγει στον κόμπο του αμοχωρίου. Το ερώτημα είναι αν το έργο θα ενταχθεί στο τρέχον ΚΡΕΠ και θα περάσει ως γέφυρα στη γέφυρα. Αυτό είναι η επιδίωξή μας. Αυτό ήταν παρόν, εύλογη η απορία σας και το ερώτημά σας, γιατί ήταν παρόντα και στελέχη της διαχειριστικής και ο διευθυντής ο κ. Κιουρτζίδης. Και η προσπάθειά μας είναι να επισπεύσουμε τις όλες τις εργασίες για να περάσει ως έργο γέφυρα στο επόμενο πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ.